Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Δήμο Κορινθίων. Εγκρίθηκαν και οι δύο αποφάσεις από το ελεγκτικό συνέδριο που αφορούσαν την αγορά της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας και τη σύναψη ενός μικρού δανείου βραχυπρόθεσμου που λογιστικά θα τακτοποιούσε αυτήν την αγορά για να γίνει, να είναι άμεση, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στη δημοτική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν πλέον το πράσινο φως να προβούμε σε επόμενες μέρες και αυτό θα το κάνουμε πιστεύω το πολύ την επόμενη εβδομάδα αφού ολοκληρωθούν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες από την υπεύθυνη συμβολιογράφα με την οποία συνεργάζεται και η εταιρεία που εκποίησε την περιουσία της πρώην συνεταιριστικής αλλά και ο Δήμος Κορινθίων. Δεν ξέρω τι άλλες διατυπώσεις χρειάζονται, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα οριστικά συμβόλαια και θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων, γιατί ουσιαστικά και η ΔΙΑΚ Δήμος Κορινθίων είναι, ένα περιουσιακό στοιχείο με πολύ μικρή τιμή, 980.000 ευρώ, αλλά πολλαπλάσιας αξίας, αρκεί να σκεφτείτε ότι αυτό λογιστικά έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια εγγεγραμμένη κατασκευή στα λογιστικά βιβλία της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης υπήρξε η ανάγκη νομοποίησης κάποιων αυθαίρετων κατασκευών που υπήρχαν στην Εταιρική Τράπεζα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμο να εισπράξει πίσω αναδρομικά πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ τέλη που οφειλόντουσαν, μιλάμε για τις ανταποκές υπηρεσίες, αλλά και μέσα από την νομοποίηση διάφορους δημοτικούς φόρους. Μπορώ να σας πω ότι ήταν της τάξης των 80.000 ευρώ. Άρα ήρθε ακόμα πιο φθηνά αυτή η αγορά. Και να κάνω και ένα σχόλιο, πλέον αυτοί που στάθηκαν απέναντι δεν πρέπει να αισθάνονται όμορφα, γιατί στάθηκαν απέναντι σε μια αγορά που την ήθελε σχεδόν καθολικά όλος ο Δήμος Κορινθίων, όλοι οι κάτοικοι του Δήμου και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Ιωνίας, του συνοικισμού μας, που ξέρουν πολύ καλά ότι στο συγκεκριμένο χώρο, εκτός από την φιλοξενία των γραφείων της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης, θα φιλοξενηθεί ένας μεγάλος χώρος, θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία και των κοιμηλίων που έχει στα χέρια της η Μικρασιατική Στέγη. Ο Σύλλογος της Μικρασιατικής Στέγης, θα υπάρξει λοιπόν ένα μουσείο μικρασιατών σε αυτό το χώρο και ο χώρος είναι κατάλληλος, οι υπόγειοι χώροι του είναι κατάλληλοι για μουσεία, πάντα τα μουσεία, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια οι χώροι τους είναι υπόγειοι, γιατί ούτε φωτισμό χρειάζονται να υπάρχει, φυσικός φωτισμός, αλλά και βιοκλιματικά είναι πολύ καλύτεροι οι υπόγειοι χώροι. Βεβαίως θα υπάρχει και μία είσοδος ισόγειος χώρος που θα διατηρηθεί για την υποδοχή αλλά και για γραφεία της Μικρασιατικής Στέγης. Είναι μία υπόσχεση που είχαμε δώσει βέβαια για να γίνει κάποιος χώρος ξεχωριστός ως μουσείο για τα μικρασιατικά κοιμήλια. Είχαμε τότε δώσει αυτή την υπόσχεση από κοινού με τον κύριο Τατούλη. Δυστυχώς εμείς είμαστε έτοιμοι. Τέτοια πρόσκληση δεν βγήκε ποτέ από την περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα της κατανομής των πιστώσεων του ΕΣΠΑ. Τέτοια πρόσκληση δεν βγήκε ποτέ. Εμείς είχαμε κάνει σε προχωρημένο επίπεδο τις μελέτες τις αρχιτεκτονικές για ένα συγκεκριμένο χώρο, αν θυμάστε, στην περιοχή της οδού Λουτρακίου με τη διασταύρωση με την οδό Ιωνίας. Βεβαίως μελέτες που όλοι δεν τις αμφισβητεί κανένας ότι υπάρχουν, δηλαδή το κομμάτι που αφορούσε την προετοιμασία του Δήμου ήταν εκεί και περίμενε τις αντίστοιχες πιστώσεις για να δημιουργηθεί το Μουσείο των Μικρασιατών. Αυτό όμως λύνεται με τον καλύτερο τρόπο και θεωρώ ότι κάνουμε κάτι το σημαντικό που αφορά κοιμήλια που ήρθαν μετά το 1922 στην πόλη μας, κοιμήλια που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία οικογενειών, με την ιστορία της χώρας και πρέπει να διατηρηθούν. Και να κάνω και εγώ από τη σειρά μου μια έκκληση σε όλους, όπως κάνει και η κυρία Ευστρατιάδου, η πρόεδρος της Μικρασιατικής Στέγης συνέχεια, όσοι έχουν τέτοια κοιμήλια, όταν θα λειτουργήσει αυτός ο χώρος, να τα δώσουν για να είναι ένα ολοκληρωμένο μουσείο για το οποίο όλοι οι Κορίνθοι και όλες οι Κορίνθιες θα είμαστε υπερήφανοι. Κάτι άλλο, όσον αφορά τη Δανειακή Σύμβαση, για να προλάβω κάποιες ερωτήσεις, αυτή γίνεται με ένα επιτόκιο 3,2%,
πολύ μικρότερο από το επιτόκιο που έχει το παρακαταθηκών και δανείων. Βέβαια, ο στόχος ο δικός μας είναι αυτό σε μερικούς μήνες το δάνειο να έχει εξοφληθεί, αφού μας έχουν επιστραφεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πάνω από 600.000, που μας οφείλει η εφορία για παρακράτηση φόρου που έγινε για το οικονομικό έτος 2018, την προκαταβολή φόρου που έγινε το 2017 με τη φορολογική μας δήλωση. Πλέον δεν υπόκειται σε φορολογία η δημοτική επιχείρηση και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν και θα επιστραφούν τις προσεχείς ημέρες. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να τακτοποιήσουμε και το δάνειο, δηλαδή να το επιστρέψουμε όλο κατά πάσα πιθανότητα πίσω, γιατί στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν υπάρχει, και επειδή ξέραμε ότι θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει το λεγόμενο πέναλτι, δηλαδή να μας πάρουν κάποια χρήματα πιο πολλά από ό,τι δικαιούνται. Θα πάρουν μόνο τα χρήματα που θα δικαιούνται ως επιτόκιο για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά για να γίνει η αγορά. Και με χρήματα της επιχείρησης. Η αγορά γίνεται και με δανεισμό, αλλά και με χρήματα της επιχείρησης. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δανειακή σύμβαση με συγκεκριμένη τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, που συνεργαζόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν μια καλή εξέλιξη. Εμείς ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε βήμα-βήμα να υλοποιούμε το πρόγραμμα μας και όχι μόνο. Αυτή η αγορά δεν ήταν πουθενά σε κανένα πρόγραμμα. Συνεχίζουμε να κάνουμε έργα παντού και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Όλα πάνε καλά. Κάποιοι άλλοι έχουν βιαστεί να κάνουν προεκλογικό αγώνα, βγάζουν φυλάδια, κάνουν περιοδίες εκλογικές. Βεβαίως εκεί δεν κουράζονται. Όταν τους χρειαζόταν ο Δήμος, η πόλη της Κορίνθου, τα δημοτικά μας διαμερίσματα, τότε δηλώνανε κουρασμένοι και γεμάτοι και έτοιμοι να αποχωρήσουν από τα κοινά. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα αγαπούν την Κόρινθο, την αγάπησαν και την αγαπούν πιο πολύ όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αλλά πρέπει να το έχουν αποδείξει κατά το παρελθόν και να το αποδεικνύουν καθημερινά. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας και εγώ και οι συνεργάτες, αυτοί που είμαστε τώρα στο τιμόνι του Δήμου, αυτό θα κάνουμε μέχρι τελευταία στιγμή, υλοποιώντας, όπως είπα και πριν, το πρόγραμμά μας. Είμαστε ένας Δήμος που ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις και προσκλήσεις που γίνονται για έργα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από τρίτες πηγές, ευρωπαϊκά κονδύλια, εθνικούς πόρους, και το βλέπετε καθημερινά. Είμαστε ένας Δήμος που έχει άριστα οικονομικά, ακόμα και γι' αυτό μας κάνουν κάποιοι κριτικοί, δεν ξέρουν ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ό,τι υποσχέσεις δίνουν εν ώψη των εκλογών, τις δίνουν, γιατί έχουμε ένα Δήμο πανίσχυρο και αυτός ο Δήμος είναι πανίσχυρος οικονομικά, γιατί έχει την προσωπική σφραγίδα και του Δημάρχου, αλλά και της Δημοτικής Αρχής. Ποιο διάστημα αναμένετε να πάνε οι υπηρεσίες της ΔΕΗ πρώτα προς τα εκεί, ποιο το οργανόγραμμα, το πρόγραμμα του Δήμου, ας πούμε πότε ξεκινήσει το Μουσείο της Θεσσαλικής Στέγης. Τώρα που ολοκληρώνεται η αγορά, θεωρώ ότι με ευθύνη των τεχνικών στελεχών της επιχείρησης θα γίνει ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του σχεδιασμού των γραφείων, το πώς θα διαρρυθμιστούν τα γραφεία, το πού θα πάει το κάθε τμήμα, η κάθε διεύθυνση, και αφού γίνει ο σχεδιασμός να δούμε και τι χωρίσματα πάνελ θα πρέπει να ή να μετακινηθούν ή να δημιουργηθούν καινούργια για να πάνε οι υπάλληλοι. Όλο αυτό θα έχει ένα χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών πιστεύω, για να μεταφερθούμε μετά ως υπηρεσία εκεί. Ταυτόχρονα σε αυτό το διάστημα θα γίνει και προσπάθεια σε συνεργασία με ειδικούς που ξέρουν με βάση το λαογραφικό υλικό που υπάρχει στα χέρια της μικρασιατικής στέγης, να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες προθήκες με κάποια μελέτη, να δοθεί σε συνεργασία με το Δήμο που θα αναλάβει το κόστος και θα δούμε πώς θα υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στους Κορίνθους και στις Κορίνθιες. Μπορεί σήμερα να είναι στα χέρια της μικρασιατικής στέγης, στα χέρια μικρασιατών, αυτά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που θα μείνει στο διηνεκές, στα χέρια, πιστεύω, στα χέρια κάποιων που θα διαχειρίζονται, και αυτοί, μέσα εκεί θα είναι και ο Δήμος Κορινθίων, γιατί δεν μπορεί κανένας να αναλάβει το κόστος
της λειτουργίας και της συντήρησης τέτοιου είδους εγκαταστάσεων, τέτοιου είδους μουσιακών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά πιστεύω θα φάνε κάποιους μήνες όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση, γιατί χρειάζονται να γίνουν και προμήθειες και εργασίες. Αλλά μετά, για πρώτη φορά, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης θα είναι σε εγκαταστάσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να έχουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, να είναι πιο αποτελεσματικοί, να είναι σε ένα χώρο που και θα τον χαίρονται όμως και οι πολίτες που θα εξυπηρετούνται καλύτερα. Η Δημοτική Επιχείρηση για πρώτη φορά θα είναι σε ένα χώρο ενιαία και οι διοικητικές υπηρεσίες και τα τμήματα σχεδιασμού, τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και τα τμήματα αυτά τα οποία βγαίνουν έξω, τα τμήματα των μηχανοτεχνητών, των εργαζομένων, των υδραυλικών, των εργατών, θα συστεγάζονται όλα εκεί, να υπάρχει μια ενιαία αν θέλετε διοίκηση, και η οποία θα είναι και πιο αποτελεσματική, θα είναι σε ένα σημείο. Σήμερα είμαστε σε τρία σημεία οι εγκαταστάσεις μας. Κατανοείται όλοι ότι υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη διοίκηση μιας επιχείρησης όταν στεγάζεται σε τρία διαφορετικά σημεία.